Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 4, αρχαία πρώτης γυμνασίου και μαζί θα δούμε την άσκηση 2 που βρίσκεται στη σελίδα 30. Χρησιμοποιώντας λέει λέξεις μόνο από το λεξιλογικό πίνακα, να δώσετε ένα συνώνυμο ή ένα αντώνυμο των παρακάτω λέξεων. Άρα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις μόνο από τον πίνακα που μας δίνει το βιβλίο και όχι άλλες. Και θα γράψουμε οι συνώνυμες, δηλαδή λέξεις που έχουν περίπου ίδια σημασία, οι αντώνυμες, δηλαδή λέξεις που θα είναι αντίθετες. Αντίθετες λέξεις, λοιπόν. Άρα, οι συνώνυμες λέξεις έχουν περίπου την ίδια σημασία, ενώ οι αντώνυμες είναι οι αντίθετες από αυτήν που έχουμε, την αρχική. Επομένως, εδώ πέρα θα έχουμε τα συνώνυμα, δηλαδή περίπου την ίδια σημασία. Και πάμε να δούμε. Λέει, έρηδα, διχογνωμία. Όταν λέμε αυτές τις λέξεις, εννοούμε ότι κάποιος δεν συμφωνεί. Διχάζονται οι γνώμες. Υπάρχει έρηδα. Μία συνώνυμη λέξη θα μπορούσε να είναι η διαφωνία. Διχογνωμία, λοιπόν, διαφωνία, έρηδα. Να μία συνώνυμη, περίπου την ίδια σημασία. Επόμενη λέξη, εύφωνος. Έχουμε δύο λέξεις εδώ, έτσι. Εύφωνος, αυτός που έχει ωραία, καλή φωνή. Από τον πίνακά μας, μία λεξούλα που ταιριάζει γάντι είναι καλήφωνος. Από το κάλος και τη φωνή. Αυτός που έχει ωραία φωνή. Επομένως, καλήφωνος, έφωνος. Συνώνυμες λέξεις. Πλουραλισμός. Εδώ πέρα θα μπορούσε να μας έρθει στο μυαλό η λέξη plural, που στα αγγλικά εννοούμε τον πληθυντικό αριθμό. Άρα θα έχουμε κάποιο πλήθος. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε πολυφωνία. Πλουραλισμός, πολυφωνία. Ακούγονται πολλές φωνές. Πολλές απόψεις. Κραυγάζω. Κραυγάζω θα ταιριάζει με τη λέξη αναφωνώ από τον πίνακά μας. Αναφωνώ, λοιπόν, περίπου το ίδιο με τη λέξη κραυγάζω. Κακόφωνος. Κακικός και φωνή. Αυτός που έχει κακή φωνή, δηλαδή ο παράφωνος. Παράφωνος, λοιπόν. Και τέλος, δυσαρμονία. Δυς και αρμονία. Η αρμονία, ξέρουμε τι είναι. Δυς εκφράζει κάτι το δυσάρεστο, το άσχημο. Όταν λοιπόν έχουμε δυσαρμονία, δεν υπάρχει αρμονία. Δηλαδή υπάρχει παραφωνία. Παράφωνη, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε χοροδία. Όταν μια χοροδία είναι παράφωνη, έχει δυσαρμονία, δηλαδή δεν ακούγονται αρμονικά οι φωνές. Επομένως, δεν μας αρέσει και πολύ να την ακούμε. Επόμενη διαφάνεια. Και ας δούμε τώρα τα αντώνυμα, δηλαδή λέξεις που είναι αντίθετες από αυτές που μας δίνουν. Για παράδειγμα, έχουμε τη λέξη χαμηλόφωνα. Χαμηλή φωνή. Επομένως, κάτι το αντίθετο είναι η μεγάλη φωνή. Μεγαλόφωνα. Σύμφωνα πάντα με τον πίνακα που μας δίνει το βιβλίο. Φυσικά υπάρχουν και άλλες λέξεις. Διαφωνία. Τι ψάχνουμε? Το αντίθετο. Όταν δεν διαφωνώ, τι κάνω? Συμφωνώ. Συμφωνία. Ψιθυρίζω. Ψιθυρίζω. Λέξη αντίθετη, δηλαδή όταν δεν ψιθυρίζω, φωνάζω. Αντίθετη λέξη. Και μονοφωνία, όταν έχουμε μόνο μία φωνή, το αντίθετο θα ήταν πολυφωνία. Πολυφωνία, λοιπόν. Και αφού είδαμε στην άσκησή μας αυτές συνώνυμα των λέξεων, δηλαδή λέξεις με ίδια σημασία περίπου, και τα αντώνυμα, δηλαδή λέξεις αντίθετες από αυτές που μας έδιναν, ολοκληρώσαμε την άσκηση 2. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.